Γεια σας. Άκουσα όλες τις προηγούμενες ομιλίες που μιλήσανε για το πώς μπορούμε να πετύχουμε περισσότερες πωλήσεις ή πώς μπορούμε να κάνουμε αντρές με καλύτερα κοινά, με πιο μεγάλη αποτελεσματικότητα. Εγώ θα σας μιλήσω πώς μπορούμε να την εξυπηρετήσουμε με το πιο καινοτόμο τρόπο, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον δεν μιλάμε για χαζά chatbots, πλέον δεν μιλάμε για predefined διαλόγους, αλλά η τεχνολογία που έχουμε αναπτύξει εμείς είναι τόσο ξεχωριστή που μπορεί να καταλάβει όχι μόνο το συναίσθημα, αλλά και το tonality του χρήστη, να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις όσον αφορά τις επικοινωνίες σε social media και σε γραπτές επικοινωνίες και ταυτόχρονα να δει πώς μπορεί να το κάνει η address σε πραγματικό χρόνο. Ένα από τα πιο βασικά πράγματα είναι το όχι μόνο ότι απαντάμε στο χρήστη, αλλά πόσο γρήγορα απαντάμε, πώς μπορούμε να μειώσουμε τα κόστη και το πιο σημαντικό είναι πώς μπορούμε να αυξήσουμε την εμπειρία. Έτσι, η πλατφόρμα μας, αυτό που πετυχάνει είναι να μειώσει τα κόστη των ανθρώπων που εξυπηρετούν τους πελάτες σας, αλλά ταυτόχρονα με τον ίδιο αριθμό ανθρώπων να εξυπηρετήσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό tickets που χρήζουν προσοχής από το brand. Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2014. Έχουμε καταφέρει να σηκώσουμε 30 εκατομμύρια χρηματοδότηση. Έχουμε πελάτες σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Μερικά από τα ονόματα που εξυπηρετούμε είναι η Air France, η KLM που έχουμε όλο το customer support τους, τη Moody's, Thomson Reuters, τη Deutsche Telekom και μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρονικού εμπορίου, σαν τη Chanel, τη G-Star, LVMH και Gucci. Το ενδιαφέρον, λοιπόν, το οποίο θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σαν πρόβλημα, είναι μεγάλος όγκος εισερχομένων ερωτήσεων από πελάτες που είναι η παραγγελία μου, μπορώ να κάνω refund, ποιο είναι το subscription model που έχω, πώς μπορείτε να με εξυπηρετήσετε πολύ γρήγορα. Και αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να έχουμε μια μηχανή η οποία είτε απαντάει αυτόματα σε αυτά τα ερωτήματα, είτε όταν δεν έχουμε το κατάλληλο data structure από τη μεριά του πελάτη ή το API strategy που να συνδέσουμε όλες τις πλατφόρμες μαζί, να κάνει coordinate ουσιαστικά την επικοινωνία σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας. Έτσι, αυτό που κάνουμε είναι να έχουμε, όπως το ονομάζουμε, conversational process automation. Αυτό που ονομάζουμε δηλαδή είναι ότι έρχονται διάλογοι, έρχονται τα requests και εμείς έχουμε τους κατάλληλους αλγορίθμους και το box της τεχνητής νοημοσύνης πάνω σε αυτούς τους διαλόγους, έτσι ώστε να καταλάβει όχι μόνο τι χρειάζεται και να το κάνει σύνδεση με το σύστημα διαχείρισης πελατών, το σύστημα διαχείρισης αποθήκης, παραγγελιών και τα πάντα, αλλά και να δώσει αυτόματα τη σωστή απάντηση στον πελάτη σχετικά με την παραγγελία του, σχετικά με το στάτους που είναι το πακέτο του ή στην περίπτωση των αεροπορικών εταιριών και στην περίπτωση του travel, όλη την υποστήριξη που χρειάζεται ο πελάτης για να καταλάβει πού είναι η πτήση του ή πού είναι το πακέτο του ή πού είναι η κράτησή του. Έτσι, αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι, και αυτό είναι σε πραγματικό χρόνο, είναι παραδείγματος χάρη ότι έχουμε κάνει μια παραγγελία και η παραγγελία ήρθε, δεν είναι αντάξια αυτού που περιμέναμε και θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε το refund. Άρα αυτό που κάνουμε είναι έχουμε την συνεννόηση και στο τέλος της ημέρας, σε πραγματικό χρόνο και πολύ γρήγορα, εκδίδεται το refund, έχοντας μόνο και μόνο τη μηχανή τεχνητής νοημοσύνης να απαντά στον τόνο που προσδοκεί ότι ο πελάτης θα κάνει receive το μήνυμα όσο πιο καλά γίνεται. Το πιο ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε στάδια που θα λειτουργούν σαν bottleneck στην όλη εμπειρία. Έτσι, αντί να δημιουργούμε εξοργισμένους πελάτες οι οποίοι προσπαθούν να βρουν άκρη με ένα πολύπλοκο IVR ή πολύπλοκο σύστημα ανθρώπων που προσπαθούν να απαντήσουν και να βρουν την πληροφορία για τον πελάτη, η πληροφορία ουσιαστικά βρίσκεται σε πραγματικό χρόνο. Το ακόμα πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι έχουμε αποδείξει μια λογική του στυλ ότι έχουμε δύο προσεγγίσεις του προϊόντος. Το πρώτο είναι το co-pilot, όταν έχουμε τους ανθρώπους, τους agents που δίνουν την τεχνητή υποστήριξη, αλλά με τη τεχνητή νοημοσύνη τους επιτρέπουμε να διαχειρίζονται πολύ μεγαλύτερο όγκο tickets υποστήριξης. Ή το autopilot, όπου εκεί που έχουμε το σωστό data structure και το σωστό understanding των πελατών, πραγματικά αυτοματοποιούμε 100% τους διαλόγους και επιταχύνουμε πρώτον την διαδικασία υποστήριξης και το δεύτερον μειώνουμε τα κόστη και το τρίτο, το πιο σημαντικό, η εμπειρία, αυξάνουμε τα CSAT scores κατά δραματικό τρόπο μέσα σε λίγους μήνες. Το co-pilot είναι αυτό που ουσιαστικά χρησιμοποιούν οι πελάτες για να αρχίσουν να εμπιστεύουν την τεχνητή νοημοσύνη πιο γρήγορα. Λειτουργούν μέσω μια κονσόλας και αντί να χρησιμοποιούν μέχρι 5 tickets και να υποστηρίζουν μέχρι 5 accounts ταυτόχρονα, μπορούμε να τους επιτρέψουν να υποστηρίζουν μέχρι 25 accounts ταυτόχρονα. Ενώ το autopilot
και αυτό είναι το Copilot, άρχισε να χρησιμοποιείται με την KLM, που διαπίστωσε όχι μόνο ότι μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα διπλάσιο αριθμό μηνυμάτων σε όλα τα social media platforms. Η πλατφόρμα μας γίνεται integrate με όλα τα social media platforms, άρα μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε με χρήστες και να τους υποστηρίξουμε είτε Messenger, είτε WhatsApp ή οποιοδήποτε πλατφόρμα θέλετε. Αλλά ταυτόχρονα το πιο ενδιαφέρον ήταν ότι μειώσαμε το χρόνο ανταπόκρισης, αλλά ταυτόχρονα δημιουργήσαμε περισσότερους committed and loyal customers όταν κάτι στραβό ή κάτι ήθελαν να έχουν υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο. Το Autopilot, που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, είναι αυτό που σας είπα ότι στηρίζεται αποκλειστικά σε τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματοποιεί όλους τους διαλόγους για να έχουμε την πιο σωστή κατανόηση του πελάτη και την πιο σωστή υποστήριξή του σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιούμε pre-εκπαιδευμένα μοντέλα, τα οποία κουμπώνουν στα δεδομένα του πελάτη, και έτσι το coverage ή το volume δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ μεγάλο για να αρχίσει να δουλεύει το σύστημα. Το ενδιαφέρον αυτής της λύσης είναι ότι μπορούμε να την κάνουμε deploy μέσα σε 4 εβδομάδες, που σημαίνει να ελοποιήσουμε τα συστήματα, να έχουμε τη σωστή πληροφορία και να έχουμε τα σωστά μοντέλα εκπαιδευμένα για να δώσουν τις σωστές απαντήσεις στους πελάτες. Και μέσα σε 1 μήνα από τη στιγμή του deployment, ο πελάτης πραγματικά αρχίζει και απολαμβάνει αυτοματοποιημένο customer support βασισμένο σε τεχνητή νοημοσύνη. Το πιο ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης, και θα ήθελα να κλείσω με αυτό, είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες έχουν ένα μακρύ δρόμο να εμπιστευτούν την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί περάσαν από το hype στην actual πραγματικότητα. Θα ακούσετε πάρα πολλούς που θα σας λένε θέλουμε να φτιάξουμε ένα chatbot, θα ακούσετε πάρα πολλούς να σας λένε ότι θα κάνουμε το customer support μέσα από προχωρημένα EDR συστήματα. Αυτό που σας λέμε εμείς είναι το εξής, ότι έχουμε αναπτύξει τη τεχνολογία ώστε να σας φέρουμε την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, έτσι ώστε να μειώσετε τα κόστη των κέντρων υποστήριξης που έχετε ή να αυξήσετε το volume με τα ίδια FTEs, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι μπορούμε μέσα σε πραγματικό χρόνο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να αυξήσουμε τα CSAT score το δικό σας, να κάνουμε solve πάρα πολλά tickets σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και το πιο σημαντικό, να σας δώσουμε την δυνατότητα να πειραματιστείτε με ακόμα περισσότερα use cases που είναι tailor-made για σας όσον αφορά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.